Ένα τουρκικό ντρόουν έφτασε σε μια βάση στα κατεχόμενα για να βοηθήσει σε αμφιλεγόμενα έργα εξερεύνηση φυσικού αερίου κοντά στο νησί. Τουρκό στρατιωτικό αξιωματούχο ανέφερε ότι το ντρόουν θα συνοδεύει τα πλοία που πραγματοποιούν γεωτρήσει. Υπάρχουν δύο, το Φατί και το Γιαβούζ, στην περιοχή παρά την έντονη κριτική από την Κύπρο και του εταίρου τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα και το Ισραήλ αναζητούν επίση φυσικό αέριο. Η Τουρκία επιχειρεί να εδρεώσει την παρουσία τη στα κατεχόμενα με τη μόνιμη εγκατάσταση ντρόουν στην παράνομη βάση του Λευκονικού. Την Κυριακή 18 Ιουλίου, δύο μέρε πριν από την επέτειο τη τουρκική εισβολή και την παράνομη επίσκεψη του Ερντογάν στα κατεχόμενα, η εξαγγελία του Τούρκου Προέδρου θα επιβεβαιωθεί καθώ αναμένεται να προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο τη Τύμπου 15 με 20 ντρόουν και από εκεί να μεταφερθούν για μόνιμη εγκατάσταση στην παράνομη βάση στο Λευκονικό. Στη λεγόμενη Βουλή των Κατεχόμενων, τη Δευτέρα θα ανακοινώσει τα καλά νέα για την τουρκική δημοκρατία βόρεια Κύπρου, ψευδοκράτος, Δήλωσε ο Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν λέγοντα ότι θα στείλουν μήνυμα ειρήνη τόσο στο νησί όσο και στον κόσμο. Σε δηλώσει του έπειτα από την προσευχή τη Παρασκευή στο Τζαμί, ο Τούρκο Πρόεδρο τόνισε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσουν ταξίδι στην Τουρκική Δημοκρατία Βόρεια Κύπρου, Ψευδοκράτο, με μια ευρία αντιπροσωπεία μα. Την πρώτη μέρα θα προσφωνήσουμε του βουλευτέ στο Κοινοβούλιο τη Τουρκική Δημοκρατία Βόρεια Κύπρου, Ψευδοκράτο, κατεχόμενα. Τα καλά νέα της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου ψευδοκράτος θέλω να τα δώσω στο κοινοβούλιο της. Κάνουμε ένα ωραίο βήμα πρόσθεσε. Την Τρίτη ανέφερε έχουμε τελετές στη Βόρεια Κύπρο όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα πραγματοποιήσουμε τις τελετές μας με μια ευρία αντιπροσωπεία και το βράδυ θα επιστρέψουμε στην πατρίδα. Ο Αρντογάν υποστήριξε επίση ότι οι φετινέ μα τελετέ θα αποτελέσουν μήνυμα ειρήνη με τον καλύτερο τρόπο τόσο για το νησί όσο και για ολόκληρο τον κόσμο. Θα έχουμε διμερεί επαφέ, θα υπάρξουν επαφέ μεταξύ των αντιπροσωπιών μα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.